Κύριος Πανταζόπουλος, παρακαλώ περάστε μπροστά, κύριε Πανταζόπουλε. Δύο λεπτά, κύριε Πανταζόπουλε, έτσι. Πατάτε παρακαλώ το κουμπάκι, προκειμένου να σας ανοίξω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Σας ακούμε. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια ότι την προηγούμενη φορά παρουσίασα την υποψηφιότητά μου και πάνω στο κομμάτι της υποψηφιότητάς μου και το λόγο για τον οποίο κατέθεσα την υποψηφιότητα, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Η ανάγκη μου όμως για ένα λεπτό θέλω από το χρόνο σας, προέκυψε όταν μετά την τοποθέτησή μου, μετά την παρουσίαση της υποψηφιότητάς μου, δέχτηκα μια καταιγίδα λάσπης και προσωπικών αντικλήσεων πρωτοφανή στα χρονικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήθελα απλά να σας διαβεβαιώσω, δηλαδή το Δημοτικό Συμβουλίο, ότι τόσο ο υβριστής μου εκείνη την ημέρα, αλλά και οι λασπολόγοι κατά καιρούς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είχα απλά τα τυπικά προσόντα, είχα τα ουσιαστικά προσόντα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν εκλεγώ στην παραστάτηση του Δημότη, θα υπηρετήσω το θεσμό πραγματικά όπως του αξίζει και του πρέπει. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπήρξα ποτέ φερέφωνο της Δημοτικής Αρχής, άρα δεν θα υπάρξω και τώρα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα ήμουν στήριγμα για το Δημότη και τα προβλήματά του και σύμβουλος, όπως είπα, προς τη Δημοτική Αρχή. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είχαν, από ό,τι φάνηκε, να προτείνουν υποψήφιο αντάξιό μου. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν ψηφίζουν σήμερα για συμπαραστάτη του Δημότη, όπως όφυλαν, αλλά στην πραγματικότητα ψηφίζουν με βάση την οργή τους από το αποτέλεσμα των εκλογών. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα αυτά που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν με αγγίζουν, αλλά με δυναμώνουν. Και τέλος, γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα όσα είπα και αυτά που είπα τώρα είναι αλήθεια. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι αλήθεια ότι στις εκλογές συνεργάστηκα με τον Στάθη τον Πτζηρόπουλο. Είναι αλήθεια και είναι απέναντί μου, δεν τον βλέπω τώρα βέβαια τον Δήμαρχο, αλλά τώρα τον είδα, ότι δεν είχα την παραμικρή συναλλαγή και την παραμικρή αντιπαροχή με τον ίδιο, ούτε εγώ ούτε τα μέλη της παράταξής μου, είχαμε μόνο προγραμματική συνεργασία. Είναι αλήθεια ότι δεν πήρα καμιά θέση στο Δήμο, όπως η παραφιλολογία εδώ και μήνες κόμπαζε στην πόλη, ότι θα το πάρω αντιπαροχή. Και τι έκανα, διεκδίκησα μία ανεξάρτητη αρχή για δύο και μόνο λόγους. Και κλείνω με αυτό. Τη διεκδίκησα γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι μπορώ να το υπηρετήσω, αλλά και για ένα σημαντικό λόγο. Ήθελα, εάν πάρω αυτή την εντολή, να έχω και τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης. Να έχει κύρος αυτή η απόφαση. Γι' αυτό και σήμερα ξανάρχομαι να σας αναζητήσω και πάλι την εντολή να στηρίξω το θεσμό και να είστε βέβαιοι ότι θα είναι αυτό ακριβώς που το αξίζει και του πρέπει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πανταζόπουλε. Λοιπόν, εφόσον δεν έχει κάποιο συνάδελφο.